Καλώς ήρθες. Γεια σας. Είμαι η Νούσια Κωνσταντίνα Ημαία και ήρθα να σας δείξω φροντίδα νεογνού. Πρώτη μέρα στο σπίτι σήμερα. Καλώς ήρθες, μικρέ μου. Εμείς θα σας δείξουμε σήμερα με τη βοήθεια του μεγαλύτερου αδελφού του Κωνσταντίνου, που πρέπει να εμπλακεί στη φροντίδα του νεομέλους, ώστε και εκείνος να νιώθει ότι είναι ένα κομμάτι δικό του, την πάνα, και θα δείξουμε πώς θα πρέπει να καθαριστεί τοπικά στα γενετικά του όργανα. Αφαιρούμε μεγάλο μέρος αυτών με την πάνα ή χρησιμοποιώντας αγνά μωρομάντιλα. Σηκώνουμε λοιπόν το κορμό, βάζουμε προσεκτικά το χεράκι μας κάτω από το κεφαλάκι, φέρνουμε το μωρό μας αγκαλιά και πιάνουμε το αριστερό ποδαράκι βάζοντας το άλλο χέρι κάτω από το ποπό. Ελάτε να σας δείξουμε. Το σωστό πλήσιμο είναι από πάνω προς τα κάτω στο ποπό. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε να κρατάμε έτσι το μωράκι, θα ρυθμίσουμε το νερό ώστε να μην καίει πολύ και θα βάλουμε το παιδάκι κάτω από το τρεχούμενο νερό και θα πλύνουμε τα γενετικά όργανα πολύ καλά. Αφού έχουμε ξεπλύνει καλά το μωράκι, παίρνουμε την πετσέτα και σκουπίζουμε τις πτυχώσεις πολύ καλά να τις στεγνώσουμε. Βλέπουμε εδώ ότι έχουμε το μανταλάκι του ομφαλού, όπως το λέμε λαϊκά, και πρέπει να το φροντίσουμε μέχρι να πέσει. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι ότι παίρνουμε μια καθαρή γάζα, ινόπνευμα, και κάνουμε περιμετρικά γύρω-γύρω από τον ομφαλό. Ανοίγουμε την πάνα καλά, πιάνουμε τα ποδαράκια του μωρού μας, σηκώνουμε τη μεσούλα απαλά, παίρνουμε το μπροστινό μέρος, κλείνουμε καλά περιμετρικά την πάνα και γυρίζουμε και την πανούλα για να εμφανιστεί το μανταλάκι του ομφαλού, ώστε να πέσει όταν αποξεραθεί εντελώς. Το επόμενο πράγμα που κάνουμε είναι να κάνουμε ένα ελαφρύ μασάζ στο μωρό μας που θα το βοηθήσει και στους κολικούς. Χρησιμοποιούμε συνήθως αμυγδαλέλαιο. Ξεκινάμε από την κοιλίτσα του μωρού, πιέζουμε την κοιλίτσα και βοηθάμε έτσι στο να ηρεμήσει και να βγάλει τα αέρια του.